Ζούπης ο Χρήστος, γυμναστής, και θα παρουσιάσουμε σήμερα ένα τεστ για την αξιολόγηση της φυσικής μας κατάστασης. Με αυτό το τεστ μπορούμε να υπολογίσουμε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου και από εκεί και πέρα να μπορέσουμε για τον κάθε ασκούμενο να βγάλουμε ένα εξειδικευμένο πρόγραμμα προπόνησης. Για την εκτέλεση του τεστ θα μας βοηθήσει η συνάδελφος Νινέτα Αναστοπούλου. Η Νινέτα έχει φορέσει ήδη ένα πομπό, ο οποίος θα μας βοηθήσει να ελέγξουμε την καρδιακή της συχνότητα και τώρα θα φορέσουμε και τη μάσκα. Η Νινέτα θα ξεκινήσει το τεστ στα 8 χιλιόμετρα την ώρα σε 10 δευτερόλεπτα. Θα μείνει εκεί για 3 λεπτά και θα αλλάξουμε μετά ταχύτητα. Τελειώνοντας το πρώτο στάδιο που είναι 3 λεπτά, η Ρινέτα θα ανέβει στο επόμενο στάδιο που είναι στο να τρέξουμε στο 9 χιλιόμετρα την ώρα. Τελειώνοντας το δεύτερο τρίλεπτο, θα περάσουμε στο τρίτο επίπεδο και η ταχύτητά μας θα ανέβει στα 10 χιλιόμετρα την ώρα. Για το τέταρτο και τελευταίο στάδιο, η Νινέτα θα τρέξει στα 11 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι και αυτό διάρκειας 3 λεπτών. Με την ολοκλήρωση και του τέταρτου τριλέπτου, τελειώνει το τεστ. Αφήνουμε τον ασκούμενο σιγά σιγά να ηρεμήσει, με αργό τρέξιμο και στη συνέχεια περπάτημα. Έχουμε τα αποτελέσματα της Νινέτας και τώρα ξέρουμε σε ποιες ταχύτητες και σε ποιες καρδιακές συχνότητες πρέπει να δουλέψουμε. Είτε την καύση λίπους, είτε τη μέγιστη πρόσληψη οξυγόνου της, είτε τη βελτίωση της αντοχής της.